Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν και όπως σας υποσχεθήκαμε, σας έχω ένα σούπερ θέμα. Σας έχουμε βασικά. Είναι ένα θέμα για άντρες και γυναίκες. Θα συζητήσουμε τα καλύτερα εξώφυλλα παιδιά της τελευταίας δεκαετίας. Ναι. Είναι 18 εξώφυλλα όπως τα ψήφισαν άντρες, παγκόσμια έρευνα, Nick Taylor. Τα πιο καυτά εξώφυλλα που μας τράβηξαν έτσι την προσοχή. Για να δούμε το πρώτο. Βλέπουμε Αντριάννα Λίμα. Εντάξει. Πρώτη και καλύτερη. Μπανάρα η Αντριάννα Λίμα του Μπανάρα. Σ' αρέσει εσένα, Νίκο. Ναι, ναι. Και εμένα μου αρέσει. Είναι για την ισπανική εκδόση του V Magazine. Έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Η οποία είναι έγκυος, να ξέρετε, φίλες και φίλοι. Περιμένει το δεύτερο παιδάκι της. Για να δούμε το επόμενο εξώφυλλο. Είναι η Amber Rose. Για το περιοδικό με τα τατουάζ και τα λοιπά. Τα τατουάζ που τα αγαπάει ιδιαίτερα ο Nick Taylor τον τελευταίο καιρό. Κοίτα, δεν τρελάθηκα. Εντάξει. Αλλά επειδή είναι περιοδικό, η τατουάζ μου αρέσει. Ναι. Αλλιώς πάω στο επόμενο. Α, εντάξει. Φοβερή. Scarlett Johansson. Την οποία την έχουμε δει και τώρα πρόσφατα στο Avengers, έτσι. Χιλάρες, χιλάρες η Scarlett. Αυτή, παιδιά, όσο πάει και ομορφαίνει, ναι, όσο περνάνε τα χρόνια. Και έχω την εντύπωση ότι ο πρώην της μοιάζει και με το αγόρι μου. Α, τέλεια. Οπότε, είδες, έχεις ένα κοινό στοιχείο. Ναι, αλλά άμα τη δω μπροστά μου, ξέρεις, θα πλακωθούμε. Α, εντάξει. Ναι. Θα ζηλέψει λίγο, θα σου βγάλει αυτό το γυναικείο. Αυτή θα ζηλέψει, όχι εγώ. Και πάω στην Katy Perry, η οποία συζητείται πάρα πολύ το τελευταίο καιρό. Και δεν είναι τυχαίο κιόλας και που έχει ένα από τα καλύτερα εξώφυλλα. Είναι λίγο. Το λες, λίγο. Μελαχνή τώρα, γιατί έχει αλλάξει και διάφορα χρώματα στο μαλλιά. Ναι, ναι, ναι. Μας αρέσει, μας αρέσει. Μας αρέσει, γιατί να μας αρέσει. Nick Taylor, πώς τα βρίσκεις αυτά που σου λένε. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από την Άννα την Πέλεβη. Τα λέει ωραία. Τα λέει ωραία. Έχω μαγευτεί. Δεν θέλω να πω τίποτα. Πάρε κάμερα δηλαδή εκεί πέρα. Να πω κάτι. Ο Nick Taylor γενικά πάντα καλές κουβέντες λέει εμένα. Εντάξει, λέω καλή κουβέντα, έχω συμπάθεια. Αλλά αυτό το θέμα μου άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό μιλάω όλη την ώρα. Εννοείται. Αλλά τα ψηφίσατε εσείς οι άντρες. Εμείς οι άντρες τα ψηφίσαμε, αλλά για εμάς τους άντρες, ο ΠΑΠ και το Πάμε Στοίχημα έχει ένα καυτό Σαββατοκύριακο. Και γιατί καυτό? Γιατί το Σάββατο 5/5 έχουμε τον τελικό κυπέλου Chelsea Liverpool. Την Κυριακή 6/5 έχουμε Newcastle Manchester City, που η City πάει για πρωτάθλημα μετά το 1-0 με τη United. Και επίσης την Κυριακή έχουμε και ντέρμπι στο Ιταλικό που έχουμε Inter Milan. Καυτό Σαββατοκύριακο μόνο από το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Μπείτε όλοι στο www.opap.gr να ενημερωθείτε και να δείτε τι παίζει και πού μπορείτε να αφιερώσετε χρόνο για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να μπούμε παρόλα αυτά και στη σελίδα του Μάτσο Facebook να δούμε ποιος κέρδισε την υπέροχη φανέλα που δίναμε. Έτσι. Του Κώστα του Κατσουράνη. Ναι, που είχε πάρα πολλές συμμετοχές. Όπως επίσης το Σαββατοκύριακο μπορούμε να πάμε και στο Fashion Circus Bazaar, Άννα. Ναι, καλά. Άλλο ένα τέλειο θέμα, αλλά θα έλεγα πιο πολύ γυναικείο. Πιο γυναικείο. Οπότε γυναίκες συγκεντρωθείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι παιδιά το Fashion Circus Bazaar που γίνεται στο Κολωνάκι και θα έχετε την ευκαιρία να ψωνίσετε τις καλύτερες μάρκες για πολύ φθηνά. Δηλαδή μέχρι 80% έκπτωση. Μέχρι 80%! Στις μεγαλύτερες μάρκες. Σκουφά 12 λοιπόν στο Κολωνάκι, σε αυτό το υπέροχο νεοκλασικό, φιλοξενούνται ένα υπέροχο μπαζάρ με οτιδήποτε, και αντρικά και γυναικεία, στις πιο ωραίες τιμές. Οπότε και άντες, πηγαίνετε με τις κοπέλες σας, κάντε ένα δωράκι. Μην τρέπεστε. Βέβαια. Nick Taylor. Τίποτα, εγώ για να κλείσουμε. Πριν κλείσουμε δηλαδή με τη βιντεάρα που θα δείξετε, σας φαντάζομαι ότι έχει βρει για άλλη μια φορά μια βιντεάρα. Να σας πω για τη νέα ταινία της Ριάννα. Ότι μετά το Battleship η Ριάννα αναμένεται να πρωταγωνιστήσει σε μια ακόμα ταινία, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας The Sun, ο Ήλιος, πρόκειται για το Fast and the Furious, το 6. Και λέγεται ότι η Ριάννα θα έχει το ρόλο του κακού στη νέα ιστορία απέναντι στους Vin Diesel και Johnny The Rock Johnson. Πολύ ωραία ταινία, να πάντα δείτε. Ο Vin Diesel ακόμα, δηλαδή εντάξει. Δηλαδή πόσες ταινίες πια, δηλαδή εντάξει. Θα φτάσει τα 80 του και θα παίζει σε τέτοιες ταινίες δράσης. Δηλαδή η Ριάννα την έχει δει και ηθοποιός τώρα. Γιατί, εντάξει. Οπότε πλέον θα τη λέμε singer, pop star και actress, θα τη λέμε στα Hollywood. Έτσι θα τη λέμε. Σε διαστολή όμως με αυτό το κακό που θα βγάλει η Ριάννα σε αυτό το ρόλο, να πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο βίντεο από την Nike Free. Που ένας άντρας πάει να συναντήσει μια γυναίκα ή μια γυναίκα πάει να συναντήσει έναν άντρα και στη μέση διαδρομής ερωτεύονται. Τι ωραία, τι ρομαντικά. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Για να το δούμε. I'm not as strong as you. I'll run to you. My own vomit. That is a perfect vision. This is such a bad decision.